αφορά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, είμαστε στο πικ των αφήξεων. Τα πλοία έρχονται με πληρότητα σχεδόν 85-90%. Είναι οι φοιτητές οι δικοί μας που είναι σε άλλα μέρη, οι φοιτητές από εδώ του Πανεπιστημίου Αιγαίου που φεύγουν από στα σπίτια τους για τις γιορτές, οι ντόπιοι, στρατός κινείται. Γενικότερα δεν είναι τουρίστες αυτοί που κινούνται, αλλά πάση το νησί είναι μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε έχει μεγάλο πληθυσμό και υπάρχει μια αυξημένη κίνηση. Ωστόσο υπάρχει κίνηση και στα φορτηγά, στο εμπορικό το κομμάτι και για να ξεμπλοκάρει κιόλας η μεγάλη εβδομάδα τώρα όσον αφορά των φορτηγών για τα σούπερ μάρκετ και οι Νταλίκες και η Θάλαμο όλα αυτά. Έχουμε και ένα επιπλέον δρομολόγιο τη μεγάλη Πέμπτη από Πειραιά, το Ρόδος, το οποίο βασικά το βάλαμε για τα φορτηγά πιο πολύ, γιατί θα πάει φορτηγά στην Πάρο, στην Άξο και μετά έρθει με τη Λίνη να ξεμπλοκάρει η μεγάλη εβδομάδα. Όπως επίσης είχαμε πολύ μεγάλη κίνηση στα κρέατα. Δηλαδή φύγαν πολλά αμνοερήφια από το νησί μας, είτε σφαγμένα είτε ζωντανά, φύγανε για τις γιορτές προς το κέντρο, προς την Αθήνα. Είχαμε πολλά ψυγεία φορτηγά, δηλαδή είχε κίνηση αρκετά, μπορούμε να πούμε, σε σύγκριση με πέρσι και πρόπερσι. Δεν σύγκρινα το 19 που ήταν μια νορμάλ χρονιά, περίοδο, αλλά στην περίοδο όσον αφορά τις δύο προηγούμενες χρονιές, που περίοδος COVID, ήταν αυξημένη κίνηση στην εμπορευματική κίνηση.